είναι γέροι. Για τους βλέπεις ότι είναι γέροι. Ωραία, πες μου τώρα κάτι άλλο. Διαβάζουμε ότι θα πρέπει ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι να προσαρμοστεί στο Financial Fair Play. Οπότε υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που μπορεί υπό προϋποθέσεις να πουληθούν. Ναι. Να δούμε τον Γιαννούλη, τον Λιμιό, τον Ακπόμ και τον Σφιντέρσκι και να μας πεις ποια από τις τέσσερις αυτές περιπτώσεις ή ποιες θεωρείς πιο πιθανές πιο για πώληση. Έτσι. Γιατί θυμίζω ότι είναι σε μια χρονιά που ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε καν Ευρώπη και χάνει το πρωτάθλημα, του μένει μόνο στόχος το κύπελο. Το κύπελο, να περάσει από το Καραϊσκάκι. Κοίτα, όλοι αυτοί που είπες έχουν πτωτική πορεία στους τελευταίους 2-2,5 μήνες. Πέφτει δηλαδή η χρηματιστηριακή τους αξία στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Εκείνος που ψιλοακούγεται ο Γιαννούλης, ο οποίος αμυντικά έχει θέματα μεγάλα. Έχει μεγάλα θέματα ο Γιαννούλης αμυντικά. Mm-hmm. Μπροστά βγαίνει, κάνει τις έντρες, είναι πολύ καλός. Πολύ ωραίες διαγώνες, ξηρά και έντρες, τεχνίτης παίκτης. Αλλά πάνω από 3 εκατομμύρια, εγώ έχω μάθει, δεν έχει πέσει καμία πρόταση. Το ίδιο είναι και για το Λιμιό. Πάνω από 3 εκατομμύρια, αυτοί έχουν ρήτρα 10. Δηλαδή, σαν να θέλω να πουλήσω εγώ το Κόρντοβα 10 χιλιάρικα. Το παίρνει το Κόρντοβα 10 χιλιάρικα, κανένας πρέπει να είναι τρελός. Ο Σιντέσκι είναι πιο καλά γιατί έχει βάλει τα γκολ. Εντάξει, βέβαια και αυτό τα γκολ που έχει βάλει θα δείτε αν τα δείχνει σε πρώτο χρόνο. Δεν είναι γκολ προσωπικά να μπει ένα ή γκολ συνδυασμού συνεργασίας. Είναι φέρτην βάλτην. Όπως και ο Πέλκας. Ο οποίος είναι με την μπάλα στα πόδια μπελάς, χωρίς την μπάλα στα πόδια όμως, είναι με την περιοχή μαμούνι, άμα του τη φέρεις, είναι γρήγορος, σκόρερ, δεύτερος φορ, καλός. Αλλά άμα την πάρει την μπάλα στα πόδια δεν τριπλάρει. Δεν διηγεί, δεν έχει τρίπλα. Οπότε ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλο μπελά γιατί και αυτούς που είναι να τους πουλήσει, αυτοί είναι. Δεν έχει κανέναν άλλον. Είναι σε χαμηλή αξία στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Έχει πρόβλημα ο ΠΑΟΚ. Γι' αυτό το λόγο δεν διώχνει και τον προπονητή, ο οποίος για να τον διώξει πρέπει να του καταβάλει γύρω στα 2.200, κάτι το οποίο ο Σαββίδης ρώτησε τους εκεί, πώς τους λένε αυτούς τους συλλογισταράδες, και του λένε κύριε πρόεδρε, έχουμε πρόβλημα με το Financial Fair Play, πρέπει να βρούμε μια άκρη με τον προπονητή να μείνει, γιατί... Ωραία. Να ρωτήσουμε και τη γνώμη τώρα του Νίκου, να δούμε αρχικά τους τρεις παίκτες των οποίων τα συμβόλαια λήγουν το καλοκαίρι. Είναι Νίκο, ο Βιερίνια, ο Μαωρίτσιο και ο Μάτος. Αν ήσουν στον ΠΑΟΚ, ποιον θα κράταγες, ποιον δεν θα κράταγες? Τι ηλικίες έχω? Με το Βιερίνια τελείωσε, 35 ετών, 40 πήγε. Πάρτη σύνταξη και φύγε. Μαωρίτσιο. Τους κρατάς. Μαωρίτσιο κρατάς. Αμέ. Μάτος κρατάς. Σ' αρέσει. Σας στούκας και να τους κάνω να πετάνε κιόλας. Ωραία. Αυτή είναι η πλάκα. Πρέπει να τους κάνεις να πετάνε. Να τους βελτιώσεις. Ενώ είναι γρήγορος και ο Μάτος όλοι αυτοί. Μαωρίτσιο και πού θα βρεις τέτοιους παίκτες. Μπορεί να βρει ο ΠΑΟΚ τέτοιους. Για να δούμε. Και ποιους θα πουλούσε. Να δούμε και τους υπόλοιπους που είναι προς πώληση. Γιαννούλης, Λιμιός, Ακπόμ, Σφιντέρσκι. Ποιους πουλάς, ποιους κρατάς? Νίκο, από αυτούς. Εντάξει. Σφιντέρσκι δεν είναι και μεγάλο σεντρεφόρ. Ο Γιαννούλης καλός είναι, αλλά πρέπει να δυναμώσει λίγο. Είναι καλό μπακ. Είναι καλό μπακ. Τρακικούς και λιγόμους και τέτοια. Μπράβο, είναι καλό μπακ. Λιμιός, χωρίστρα και δεν υδρώνει. Ο Λιμιός, μπράβο. Χωρίστρα, μην τη χαλάσεις. Δρόμο και πουλά τον Στούκα. Στούκας. Ακπόμ. Ακόμα ένα αργό σέντρεφορ. Πούλημα. Φύγε. Ωραία. Άλλα δύο θέσεις κρατάς. Και το Σβιντέρσκι να φύγουν. Να φύγει, και άρα μόνο πάρεις, για... πάρεις σέντρεφορ πληρώσεις. Μόνο Σαββίδης, για Σαββίδης, είσαι πάω και είσαι... Τι είναι, σέντρεφορ είναι αυτή. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι η γνώμη του Νίκου για το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Πάμε να δούμε στο ρεπορτάζ και επιστρέφουμε με ΑΕΚ. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό.
Φαρσαλιλό στο Τριάδι για μερακλείδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι για μερακλείδες.